Είναι, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι». Σημερινές εκλεκτές καλεσμένες μου, οι συγγραφείς Έφη Καγτσίδου και Ελίνα Σπεντζάρη, και συζητούμε για το νέο τους μυθιστόρημα, μια συγκλονιστική ιστορία «Χωρίς συγγνώμη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 6, το «Ξι με Ήτα». Ενώ λοιπόν οι μοναχές έχουν συμβουλέψει την 13χρονη Φωτεινούλα να μην απομακρυνθεί έξω από το μοναστήρι, μέσα στην παιδική της αθωότητα η Φωτεινούλα απομακρύνεται προκειμένου να μαζέψει κρινολούλουδα και πηγαίνει προς τα βράχια και προς τη θάλασσα. Και ξαφνικά τι συμβαίνει? Εμφανίζεται ο Αρσένης, ο γιος του Σεορπετρή. Ναι. Ετών. Ο οποίος θεωρεί το παλικαράκι, 20 και χρονών είναι, ο οποίος θεωρεί υπεύθυνο τον πατέρα της για το θάνατο του αδερφού του. Την κακοποιεί άσχημα, τη σπάζει κόκαλα τέτοια, τη χτυπάει πάρα πολύ τέτοιο, και το κορίτσι έκανε πάρα πολύ καιρό να συνέλθει, γιατί την κακοποίησε πάρα πολύ άσχημα. Και τη χτύπησε και τη βίασε. Και τη βίασε κιόλας και τη χτύπησε. Και η ταξιαρχία θεώρησε τον εαυτό της υπεύθυνο, γιατί δεν την πρόσεξε. Γιατί την έβλεπε πάντα, την παρατηρούσε από ψηλά από ένα παράθυρο την ώρα που πήγε να πάρει το αγίασμα και γύριζε. Εκείνη την ημέρα δεν την είδε, δεν την πρόσεξε ότι απομακρύθηκε και θεωρούσε μια ζωή τον εαυτό της υπεύθυνο, ότι το κορίτσι το έπαθε αυτό από την απροσέξη. Ο Αρσένης παίρνει μια πέτρα προκειμένου να αποτελειώσει την Φωτεινή, αλλά προκειμένου να μην ομολογήσει αυτό που της έκανε σε κανέναν. Την ώρα όμως που σηκώνει την πέτρα για να την χτυπήσει, τι βλέπει? Εμφανίζονται πάρα πολλά φιδάκια μικρά, τα οποία τυλίγονται γύρω από την κοπέλα, στην ουσία για να την προστατέψουν. Ο Αρσένης όμως που τρέμει ακόμα και την ιδέα του φιδιού, γιατί έτυχε κάποτε στα σχολικά του χρόνια ένας συμμαθητής του στο σχολείο, στο δημοτικό, να τον δαγκώσει ένα φίδι και να πεθάνει μπροστά στα μάτια του, τρέμει ακόμα και ζωγραφισμένα να τα βλέπει. Οπότε τρομαγμένος μαζεύει τα ρούχα του και φεύγει. Και αφήνει αιμόφυρτη και λιπόθυμη και την Φωτεινή. Τουλάχιστον δεν τη σκοτώνει, γιατί δεν ήθελε σκοτώνει. Να τη σκοτώσει. Η εμφάνιση των μικρών φιδιών είναι δανεισμένο από την παράδοση του νησιού? Σίγουρα yeah. Τέτοιο. Βέβαια είναι η φαντασία μας. Δεν είναι και τόσο φαντασία, αφού είναι παράδοση. Όχι, η φαντασία μας ήταν να συνδέσουμε το γεγονός με τα φιδάκια. Τι μπορούσε να τον σταματήσει? Ναι. Μα αφού ήταν μοναστήρι. Μόνο αυτό το θαύμα. Αυτό το θαύμα μόνο, ναι. Γιατί τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε, ούτε κάποιος να φωνάξει, ούτε κάτι τέτοιο. Ήταν αγριεμένος, ήταν σε άλλη διάσταση. Αποφασισμένος. Ναι, αποφασισμένος να σκοτώσει το κορίτσι. Μόνο τα φίδια, τα οποία ενώ ήταν άκακα, εκείνος δεν μπορούσε να το καταλάβει, γιατί τα φοβόταν πάρα πολύ και εξαφανίστηκε. Και ο αναγνώστης παθαίνει το ένα σοκ μετά το άλλο, διαβάζοντας αυτή την ιστορία. Ο Αρσένης φεύγει σαν κυνηγημένος και τρομοκρατημένος ο ίδιος, αλλά και οργισμένος, παραμένει οργισμένος. Και τι κάνει? Αρχίζει να σκέφτεται ότι κάποια στιγμή θα την βρουν την μικρή οι μοναχές και η μικρή θα τους φανερώσει ποιος το έκανε. Και τότε τι κάνει αυτός? Πηγαίνει στο σπίτι της μητέρας της, της Αγγελίνας, είναι βράδυ. Η Αγγελίνα είναι μέσα στο σπίτι. Αυτός έχει σκοπό να, μόλις βγει έξω, υποθέτει ότι θα βγει κάποια στιγμή έξω για να πάρει ξύλα, να κλείσει την πόρτα η Αγγελίνα, να την πιάσει, να τη σφίξει από το λαιμό και να της πει ότι αν πούνε το παραμικρό θα τη σκοτώσει και τις δυο. Και περιμένει να βγει έξω από το σπίτι η Αγγελίνα. Η Αγγελίνα όμως δεν βγαίνει και κάποια στιγμή σβήνει και το φως. Και τότε τι κάνει, κυρία Σπεντζάρη? Και τότε πανικόβλητος, γιατί πολύ καιρό παρακολουθούσε το σπίτι, ήξερε όλες τις συνήθειές της και ήξερε ότι θα βγει για να γεμίσει με πετρέλαιο τη λάμπα της. Εκείνο όμως το βράδυ η Αγγελίνα ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είχε μαζέψει τα ναύλα της, είχε ετοιμάσει τα δώρα της και ήταν, πλησίαζαν οι μέρες που θα πήγαινε να βρει το γιο της επιτέλους στην Παιδόπολη.
Και από τη χαρά της δεν σκεφτόταν να σβήσει και τη λάμπα, να ανάψει ξανά τη λάμπα. Όπως έσβησε η λάμπα, αποκοιμήθηκε. Όμως ο Αρσένης την περίμενε και δεν βγήκε. Και τελικά άρπαξε μία πετσέτα από την πουγάδα που ήταν λίγο υγρή, την έκανε στουπί και την πέταξε μέσα στο σπίτι. Σκεφτόμουν βέβαια πώς την πέταξε μέσα στο σπίτι. Από ένα μικρό παράθυρο. Το λέτε από ένα μικρό παράθυρο, γιατί σκεφτόμουν καλά, κοιμόταν με ανοιχτά παράθυρα η Αγγελίνα. Ναι. Έτσι στα χωριά. Φαίνεται όμως ότι επειδή πλησίαζε και καλοκαίρι. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν και καλοκαίρι. Ναι, είχε αφήσει ανοιχτό το παράθυρο. Το παραθυράκι της και στα χωριά δεν είχε. Και από εκείνη από το παράθυρο λοιπόν πέταξε μέσα την πετσέτα, τη βουτυγμένη στο πετρέλαιο, την άναψε και την πέταξε μέσα στο σπίτι. Και τι έγινε, κυρία Κακτσίδου? Ο καπνός την έπνιξε στην πραγματικότητα, γιατί είχε πρόβλημα με τα ξύπνησε πνευμόνια. Ξύπνησε η Αγγελίνα από τους καπνούς. Είδε τον καπνό, αλλά δεν είχε τη δύναμη να μπορέσει να βγει έξω. Την έκανε να πάει προς την πόρτα. Αλλά ήταν αργά πια. Λιποθύμησε από τους καπνούς. Λιποθύμησε εκεί και εκεί ο καπνός πήρε την ψυχή της μαζί και. Και πέθανε. Τι κυκλοφόρησε στο χωριό? Στη σκηνή εκεί που ξεψυχάει η Αγγελίνα, ένας φίλος μας ποιητής, Κερκυραίος, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, Θεός χωρέστον, μας είχε πει αυτό με το μαχαίρι στην πόρτα, ότι η μάνα του έβαζε ένα μαχαίρι πίσω από την πόρτα για να μην έρθει ο ίσκιος να της πάρει τη ζωή. Και το βάλαμε εμβόλυμα να, εκεί ναι, σε εκείνη τη σκηνή. Ίσκιο. Ναι, γιατί έτσι ένιωσε και η Αγγελίνα, ότι ξέχασε σήμερα από τη χαρά της να βάλει το μαχαίρι στην πόρτα και ο ίσκιος ήρθε να την πάρει. Ήθελα να την κάνω αυτή την αναφορά. Στο χωριό πιστέψαν ότι ξέχασε να σβήσει τη λάμπα και ότι η λαμπάδι έτσι κυκλοφόρησε. Πού να ξέρουν και πού να. Ενέργειες τέτοιες δεν υπήρχαν. Ας πούμε, τώρα μια μονάχη γυναίκα ήταν. Αλλά πιστέψαν στο χωριό ότι εκείνη η ίδια ήταν η αιτία. Ότι ξέχασε τη λάμπα. Ότι ήταν ατύχημα. Ναι. Ότι ήταν ατύχημα δηλαδή αυτό που έγινε. Από την αναμένη λάμπα ή από το μαγκάλι πιθανώς. Από το στουπί. Ναι, αυτό είπανε. Αλλά στην πραγματικότητα το στουπί ήταν εκείνο το οποίο μπορεί να μην κάηκε και καλά, εκείνη η πετσέτα η βρεγμένη και ο καπνός την έπνιξε. Και εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε και την πυροσβεστική να κάνει έρευνα ποια είναι τα αίτια της πυρκαγιάς και τι. Έτσι. Και πιστέψαν όλοι ότι η Αγγελίνα πέθανε. Οπότε από με ένα τρεις τύχημα. Φορές τη λέξη άδικα, 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 περίμενε η μεν φωτεινή στο μοναστήρι, κακοποιημένη. Ναι, είναι να η την ζωή αγκαλιάσει. Αυτή, είναι η στιγμή αυτή συγκλονιστική, γιατί η φωτεινή. Έχει την ανάγκη τη. Έχει την ανάγκη τη και την περιμένει πώς και πώς. Και από την άλλη, ο Γεράσιμος στην Παιδόπολη και εκείνος περιμένει πώς και πώς. Άδικα στα σκαλοπάτια. Ναι. Όπου και εκεί είναι τακτική τους, πολιτική τους να μην είναι. Δύο τραγικά, τραγικά πρόσωπα. Βέβαια το μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος το καταναλώνει η Φωτεινή, η περίπτωση της Φωτεινής και η ζωή της Φωτεινής, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί δώσαμε το βάρος, ούτως ώστε ας πούμε τα πάντα μετά να είναι εκπλήξεις γύρω από τη Φωτεινή, αλλά η Φωτεινή να είναι η πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, και ενώ γίνονται όλα αυτά, πάμε ξανά στην Παιδόπολη. Το μυθιστόρημα πότε ασχολείται με την ζωή της Φωτεινής στο μοναστήρι, πότε με τη ζωή του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος Μπέσκος, γιος αντάρτη, με ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρουμε τι έγινε ο πατέρας του, πώς και τι, το μαθαίνουμε στο τέλος. Του μυθιστορήματος, όλα, όπως λέτε και εσείς σε κάποιο σημείο, άδικα, άδικα, άδικα. Άδικα. Τρεις φορές. Εκεί λοιπόν γνωρίζεται με τον Σιδέρη Γκαντόνα, που είναι γιος ενός εκ των θυμάτων των ανταρτών, γνωρίζει τον Νεκτάριο Μίχα, επίσης γιος αντάρτη, μας περιγράφεται τη ζωή στην Παιδόπολη, τις επιτυχίες των τριών φίλων, που είναι εξαιρετικά παιδιά. Ναι. Να το πούμε αυτό, έχουν έναν εξαιρετικό χαρακτήρα. Έχετε μία εξαιρετική περιγραφή όταν μετά πάμε και πάλι στο μοναστήρι της Παναγίας των Βράχων και μιλάτε για το αγιογραφείο. Έχετε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα το διαβάσει τώρα η Ελίνα αυτό λοιπόν. Το κομμάτι. Η απέραντη πίκρα στο βλέμμα της Φωτεινής πονούσε την καρδιά της Φιλοθέης. Άρχισε όμως να της μιλάει όπως πριν, με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια λαχτάρα. Και το θαύμα έγινε. Ήταν η περίοδος που η Φωτεινή ήταν πληγωμένη,
κατάκητη σχεδόν και δεν μπορούσε να κουνηθεί μετά από την κακοποίηση του Αρσένη. Πριν συνεχίσετε όμως, εδώ ένα δικό μου ερώτημα ως αναγνώστη. Καλά, οι μοναχές την βρήκανε αιμόφυρτη. Κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Δεν ρώτησαν τη Φωτεινή ποιος το έκανε. Δεν θα το έλεγε ποτέ. Μπράβο. Υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι δεν θα το πει ποτέ και πουθενά. Γιατί? Ήτανε η ντροπή της τόσο μεγάλη που δεν ήθελε ούτε να το ξεστομίσει. Έτσι δεν γινόταν πάντα τα παλιά τα χρόνια με τα κορίτσια. Το μόνο που δεν λέγανε ποτέ ήταν ποιος τους έκανε το κακό. Μάλιστα. Άρα δεν είπε. Όχι. Σε κανένα. Ό,τι κατάλαβαν οι μοναχές, αλλά ποιος το έκανε δεν το ομολόγησε στις μοναχές. Λοιπόν, και της μιλούσε με ενθουσιασμό για να την ξαναφέρει στη ζωή, γιατί είχε παραιτηθεί. Και θέλανε να την στρέψουνε από κάπου να κουμπίσει, και αυτό που αγαπούσε ήταν η αγιογραφία, και προσπαθούσανε με χίλιους τρόπους να στρέψουνε την προσοχή τους προς τη ζωγραφική, προς την αγιογραφία. Που την αγαπούσε, ναι. Και λέει και το θαύμα έγινε, την άκουγε, η Φωτεινή την άκουγε, το μαρτυρούσε η ανάσα της, το πρόσωπό της που γαλήνευε. Της έλεγε λοιπόν ότι ο ναός είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος κόσμου και ότι κάθε εικόνισμα είναι μια σκάλα αόρατη που άλλοτε μας ανεβάζει στον ουρανό και άλλοτε κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Ότι ενώνει δηλαδή το κτιστό με το άκτιστο. Της εξηγούσε ότι στην αγιογραφία δεν υπάρχουν χώρος, χρόνος και προοπτική, γιατί αυτά είναι ανθρώπινα μεγέθη. Ότι δεν θα συναντήσει πουθενά στις εικόνες σκιές, επειδή όλα φωτίζονται από ένα μυστικό φως. Ένα φως που το ανακαλύπτουμε στις μορφές των Αγίων μόνο όταν τους κοιτάζουμε με τα μάτια της ψυχής μας. Και όσο οι μέρες περνούσαν και η Φωτεινή δυνάμωνε, η Φιλοθέη άρχισε να της μιλάει για τα αυγοχρώματα, το κίτρινο της Θείας Δόξας, το λευκό του φωτός, το μαύρο του μυστηρίου, το πράσινο της ελπίδας, το πορφυρό της Θείας Φύσης του Χριστού και το βαθύ μπλε της ανθρώπινης φύσης του. Της μάθαινε ότι τα μάτια των Αγίων είναι πάντα μεγάλα, επειδή έχουν δει τα μεγάλα και τα υψηλά. Ότι οι μύτες τους είναι στενές και επιμήκεις, επειδή ως φρένονται ευωδία πνευματική. Τα μέτωπά τους είναι πλατιά και ψηλά για να φανερώνουν το βάθος της σκέψης τους. Τα στόματά τους όμως είναι πάντα μικρά, γιατί τα λόγια τους είναι λίγα, όπως και η τροφή τους, επειδή νηστεύουν. Ότι τα κεφάλια τους είναι πάντα αφύσικα διογκωμένα, επειδή συμβολίζουν την άνωθεν σοφία. Της ξεδίπλωνε με λίγα λόγια όλη την πνευματική σημειολογία πίσω από τις εικόνες και η Φωτεινή χάιδευε τα πινέλα, τους καμβάδες και τα σανίδια σαν να ήταν ζωντανά. Αγαπημένη εικόνα της Φωτεινής ήταν η άκρα ταπείνωση. Όποτε την κοίταζε, δάκρυα πόνου έτρεχαν από τα μάτια της. Ένας Χριστός γυμνός, ολομόναχος, με βλέφαρα κλειστά, το κεφάλι να γέρνει ελαφρά στους ώμους, ξέπλεκα μαλλιά, τα χέρια να κρέμονται αδύναμα, σταυρωμένα στην κοιλιά του, η πληγή από τη λόγχη στο στήθος του να τρέχει ακόμη αίμα και νερό, το σώμα του από τη μέση και κάτω να είναι μέσα στον τάφο, τριγύρω του η λόγχη, το καλάμι του όξους, τα μεγάλα σιδερένια καρφιά πίσω του ο σταυρός του μαρτυρίου. Η όρθια θέση του σώματός του τον έκανε να μοιάζει ζωντανός, μα ήταν ήδη νεκρός. Η Φωτεινή ήθελε πολύ να καταφέρει να την αντιγράψει μια μέρα και ίσως να τη ζωγραφίσει και μόνη της, γιατί όχι. Της θύμιζε τη δική της απέραντη γύμνια και μοναξιά. Έμοιαζε και εκείνη ζωντανή, μα ένιωθε νεκρή. Μάλιστα. Κυρία Κακτσίδου, οι μοναχές είπανε στους συγγενείς της Φωτεινής τι έπαθε? Όχι. Δηλαδή στην μάνα, είχε μόνο μία στην αδερφή της Αγγελίνα στη Μαρουσό, ναι, και στον γαμπρό τον Σοκράτη που ήταν και χωροφύλακας. Όχι. Σε κανέναν δεν είπανε τίποτα, γιατί αυτή ήταν η βούληση της Φωτεινής. Δεν ήθελε, ντρεπόταν τόσο πολύ το κορίτσι που δεν ήθελε να... Και οι μέρες περνούν, κυρίες και κύριοι, και ξαφνικά οι μοναχές αντιλαμβάνονται ότι το μικρό κορίτσι έχει μείνει έγκυος. Και τώρα περιγράφουμε τα γεγονότα στο μοναστήρι και περιγράφουμε και τα γεγονότα στην Παιδόπολη, στην οποία ο καημένος ο Γεράσιμος περιμένει μάνα, περιμένει αδερφή και δεν έρχεται κανένας
Και όλα αυτά τα λέει και πιστεύει, ας πούμε, ότι κάνει λάθος αυτός, ότι θα έρθουνε. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι για να καταλάβετε την ψυχολογία του παιδιού. Μεσημέρι άλλης μιας απογοητευτικής Κυριακής. Οι τρεις φίλοι καθισμένοι στην τραπεζαρία μασουλάνε με ευχαρίστηση το πεντανόστιμο ψάρι τους. Τα παιδιά του ένα του θαλάμου που είναι υπηρεσία σήμερα σερβίρουν το φρούτο. Μόλις όμως το αντικρίζει ο Γεράσιμος, κλείνει τα μάτια του σφιχτά. Δεν θέλει να το βλέπει. Πετάγεται από τη θέση του σαν να τον τζίμπησε μέλισσα και βγαίνει τρέχοντας έξω. Κουρμιάζει στα σκαλοπάτια της κουζίνας και με το βλέμμα καρφωμένο στο κενό μονολογεί απελπισμένος. Είναι καρπούζι, καρπούζι. Άμα δαγκώσουμε την πρώτη μπουκουνιά από καρπούζι, τζόγια μου, πάει να πει ότι ήρθε το καλοκαίρι, του έλεγε η μάνα του. Άρα το καλοκαίρι που περίμενε ήρθε. Και η μαμά του, πού ήταν η μαμά του? Μήπως ήταν αληθινό εκείνο το κακό όνειρο που είχε δει και δεν θα ερχόταν ποτέ? Εκείνη την ώρα βγαίνει από την κουζίνα η Πιπίνα, η μαγείρισα, για να πετάξει τις φλούδες από το καρπούζι της κοτούλες της, που τις είχε περιφραγμένες πίσω από το μαγειριό. Σαν το βλέπει κουλουριασμένο στα σκαλιά, πηγαίνει κοντά του. Τι έπαθες, αγόρι μου, ποιος σε στεναχώρησε? Το ξεχώριζε το Γεράσιμο από όλα τα παιδιά, γιατί ήταν ευγενικός και φρόνιμος. Είναι καλοκαίρι τώρα, σιώρα Πιπίνα μου, πες μου, είναι καλοκαίρι? Τη ρώτησε με αγωνία. Ναι, μάτια μου, καλοκαίρι είναι, γιατί ρωτάς? Και τότε η μαμά μου γιατί δεν ήρθε? Γιατί? Κάτι θα της έλεγε, ψυχή μου, μπορεί να άργεψε λίγο, μα θα έρθει. Είμαι σίγουρη πως θα έρθει, πήγε να τον κατησυχάσει. Και άμα δεν μπορέσει, θα μπορέσει, παλικάρι μου, θα μπορέσει. Οι μάνες όλα τα μπορούν. Οι μάνες μπορούν να σταματήσουν το νερό στην πηγή, να γυρίσουν τη βροχή πίσω στα σύννεφα. Για το παιδί τους οι μανάδες όλα τα μπορούν. Άκουμε που σου λέω. Όλα τα μπορούν οι μανάδες, αναθάρισε ο Γεράσιμος. Όλα, αγόρι μου, και ξέρεις γιατί? Γιατί οι μανάδες είναι πιο δυνατές και από τα θηρία. Τη δικιά μου τη λένε Αγγελίνα. Είναι και αυτή έτσι? Και τότε η Πίνα, που πάντα πίστευε ότι τα κορίτσια είναι δυνατά σαν την κόρα του ψωμιού, μα τα γόρια μαλακά σαν την ψύχα του, το αποκρίθηκε δυνατά. Ναι, έτσι είναι. Ετότενες θα έρθει, θα έρθει, χαμογέλασε ανακουφισμένος ο Γεράσιμος. Η αστυνομία έχει ειδοποιήσει όμως την Παιδόπολη για το θάνατο της μητέρας του μικρού, του Γεράσιμου, αλλά και πάλι όμως, για έναν ανόητο λόγο, ο διευθυντής της Παιδόπολης δεν το είπε στον μικρό. Γιατί λέει ότι όταν τα παιδιά μαθαίνουν κάτι τέτοια άσχημα πράγματα, αλλάζει ο χαρακτήρας τους και γίνονται βία και απίθαρχα. Και επομένως ο μικρός Γεράσιμος δεν έμαθε ποτέ μα ποτέ για τον τραγικό θάνατο της μητέρας του. Οι μοναχές, στη Φωτεινή τουλάχιστον, είπαν ότι η μάνα της πέθανε. Ναι, το είπαν. Το είπαν. Όταν άρχισε να είναι καλή. Λοιπόν, και ενώ περνούν οι μέρες, είπαμε ότι η Φωτεινή έχει μείνει έγκυος. Πώς βλέπει αυτή τη νέα της κατάσταση? Το σε θέλει το παιδί? Σε πανικοβάλλεται, βέβαια, γιατί είναι ένα μικρό κορίτσι και πανικοβάλλεται. Θέλει όμως το παιδί που ήταν το αποτέλεσμα ενός βιασμού? Στην αρχή όχι. Αλλά σιγά σιγά όταν το νιώθει μέσα της, αρχίζει και μεταμορφώνεται. Αρχίζει και το αγαπάει και αλλάζει και καταλαβαίνει ότι έχει και αυτή στη ζωή κάτι δικό της, μια και δεν έχει ούτε μπαμπά ούτε μαμά, ο αδερφός της λείπει. Ήδη όμως έχουμε πάει στο 1951 και εδώ μπαίνουν νέα πρόσωπα στο μυθιστόρημα, όπου είναι η Σερένα και ο σύζυγός της, ο καθηγητής Μάουρο Τσέρβη. Τι είναι αυτή? Είναι ένα ζεύγος. Η κυρία είναι ελληνικής καταγωγής από τις Φώκες. Ναι. Και αυτός είναι καθηγητής ο Μάουρο Τσέρβη και ήρθανε στο νησί για κάτι ανασκαφές, για να ανακαλύψουν με εντολή της Καθολικής Εκκλησίας για να κάνουν ανασκαφές. Και εκεί η Σερένα, επειδή είναι ορθόδοξη, πηγαίνει στο μοναστήρι και εκεί γνωρίζει τη Φωτεινή. Τη Φωτεινή. Η μοιραία συνάντηση. Γνωρίζει λοιπόν η Σερένα την Φωτεινή και για κάποιους λόγους τη συμπαθεί, όπως το ίδιο και η Φωτεινή συμπαθεί την Σερένα. Η Φωτεινή γεννά, ναι. Έχετε πεθαίνει εκεί πέρα αμέσως διάφορες περιγραφές.
Μετά από λίγες μέρες όμως, το θαύμα, όπως λένε οι μοναχές, κράτησε πολύ λίγο και το παιδί πεθαίνει. Πεθαίνει. Είναι μόνη, είναι απελπισμένη, φοβάται για την εξέλιξή της και καταφεύγει στην αγκαλιά της Σερένας, η οποία δεν έχει παιδιά και η οποία την δέχεται με πολύ αγάπη. Φεύγει κάποια στιγμή από το μοναστήριο. Εδώ στα παιδιά της Ορίης, που είναι το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου, και την Οργή την αισθάνεται και ο τέτοιος και ο Γεράσιμος, αλλά την αισθάνεται και η Φωτεινή, πιστεύοντας ότι την έχει προδώσει την αξιαρχία και ότι οι αδερφές μέσα στο μοναστήρι δεν τις έχουν φερθεί καλά. Ναι, γιατί κάτι άκουσε. Γιατί άκουσε ότι θέλουν να την παντρέψουν, μια και είναι μολυσμένη, έχει βιαστεί. Με έναν ηλικιωμένο. Με ένα μεγάλο σάπυρο γέρο, ο οποίος έχει τρία αγόρια και κακοποιούσε και τη γυναίκα του. Και ακούγοντας αυτά, τρελαμένο το κορίτσι, το σκάει από το μοναστήρι και καταφεύγει στην αγκαλιά της Σερένας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αποφασίσει όμως να μην προχωρήσουμε άλλο την ιστορία αυτή, η οποία έχει πάρα πολλές ανατροπές. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πού θα καταλήξει η Φωτεινή. Τελικά το μωρό πέθανε. Πώς στη συνέχεια θα εξελιχθεί και θα γίνει μία περίφημη ίσως ζωγράφος γνωστή για τις μαντώνες των Κρίνων. Υπάρχουν πάρα πολλά, φτάνουμε μέχρι και την εξέγερση του Πολυτεχνείου 16 Νοεμβρίου του 1973 και κάποια στιγμή μπαίνει στην ιστορία και ένας δικηγόρος. Ο Ρωμανός. Και έρχεται η αγάπη. Σε κάθε βιβλίο, σε κάθε μυστόρημα δεν πρέπει να υπάρχει αγάπη. Εδώ ήρθε και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη και πολύ ωραία αγάπη. Τι έχετε να μας διαβάσετε και θα κλείσουμε με αυτήν την ωραία εικόνα των δύο ερωτευμένων. Στην αίθουσα αναμονής ο κόσμος πολλής. Εκείνοι όμως δεν βλέπουν κανέναν. Στέκονται ολομόναχοι στη μέση της στιγμής, με την πλάτη γυρισμένη στο χθες και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Σε ένα μέλλον κοινό, γιατί το ξέρουν καλά και οι δυο τους ότι είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ο Ρωμανός κρατάει τα χέρια της σφιχτά. Ρουφάει αχόρταγα την κάθε της αναπνοή. Βουλιάζει στις καταπράσινες λίμνες των ματιών της και χάνεται. Κανείς τους δεν μιλάει. Μα η σιωπή είναι παγίδα. Μέσα της ακούς τις επιθυμίες σου. Τα μεγάφωνα αναγγέλουν την αναχώρηση της πτήσης. Τα σώματά τους επαναστατούν ενάντια στη λογική. Δεν δέχονται αυτόν τον αποχωρισμό. Αγκαλιάζονται σφιχτά, πάνω και πέρα από τα ανθρώπινα. Τελευταία αναγγελία και η Φωτεινή απομακρύνεται σαν υπνοτισμένη. Ο Ρωμανός την κοιτάζει να πηγαίνει προς τον έλεγχο διαβατηρίων και νιώθει πως από στιγμή σε στιγμή η ανάσα του θα κοπεί. Θέλει να τρέξει πίσω της, να τη σταματήσει, να της πει να μείνει εδώ, μαζί του, γιατί μακριά της δεν υπάρχει, δεν ζει. Στέκεται μαρμαρωμένος και τη βλέπει να φεύγει. Μέσω του όμως το ξέρει. Αυτή είναι η μόνη γυναίκα που θέλει να μοιραστεί τη ζωή του μαζί της. Αυτή είναι η γυναίκα που περίμενε πάντα. Και τότε ακούει την καρδιά του να χτυπάει δυνατά, να χορεύει ξυπόλυτη σε μια μελωδία μαγική. Τις νότες τις στέλνει το κορμί της Φωτεινής, καθώς βαδίζει αργά προς την έξοδο. Και ο ρυθμός είναι βάλς. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για το «Χωρίς συγγνώμη», ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Έφης Κακτζίδου και της Λίνας Πεντζάρη, βασισμένο σε αληθινές μαρτυρίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς που ευχαριστούμε. Ταξιδέψαμε μαζί και θέλω να σας αποχαιρετήσω με τι άλλο, με ένα βάλς του Αντρέ Ριέ. Wow. Και ας φανταστούμε ότι είναι ο Ρωμανός και η Φωτεινή. Έτσι. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ.